Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω το εξής. Θέλω να δώσω μερικές απαντήσεις, κύριε Πρόεδρε, κρινοσκόπημο, γιατί νομίζω ότι παρά το ύψωμα των τόνων σε ορισμένες περιπτώσεις, η συζήτηση ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Θέλω να πω για το θέμα το οποίο ετέθη όσον αφορά για το αν η Βουλή πρέπει ή δεν πρέπει να εξακολουθήσει να ακυρώνει συμβάσεις, που ετέθη από τμήμα συναδέλφων και μάλιστα και από τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, και της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης, να πω το εξής, ότι είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλες τις πτέρυγες της Βουλής, αγαπητοί συνάδελφοι. Εάν πρέπει ή δεν πρέπει αυτό να το συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε, αλλά παρακαλώ πολύ, μην μέμφεστε την κυβέρνηση γι' αυτό, διότι και στο παρελθόν οι προηγούμενες κυβερνήσεις έκαναν ακριβώς το ίδιο πράγμα και κατά συνέπεια νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω ως απάντηση στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παπουτσή, διότι άφησε μέσω ερωτήματος που εωρήθηκε στον κοινοβουλευτικό αέρα εδώ, τι μεσολάβησε, λέει, και επί των ημερών του ΠΑΣΟΚ ασχολήθηκε τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την υπόθεση της Ολυμπιακής. Η απάντηση, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η εξής, απλή και βασίζεται στα πραγματικά γεγονότα. Είναι η εξής. Είναι φανερό ότι το σύνολο της υπόθεσης που αφορούσε την Ολυμπιακή αφορά την πολιτική, τις πράξεις και τις παραλήψεις των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Αυτές, αγαπητοί συνάδελφοι, από το 1994 έως και το 2003 χειρίστηκαν με λανθασμένο και επιζήμιο, όπως αποδείχθηκε από τα πράγματα και από τη ζωή, τρόπο την υπόθεση Ολυμπιακής Αεροπορίας. Αυτές οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ δεν τήρησαν τους όρους που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε θέσει για τις ενισχύσεις στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Αυτές αγνόησαν τις αποφάσεις της Επιτροπής, οδηγώντας σε βέβαιη καταδίκη τη χώρα μας. Και αντιλαμβάνεστε ότι με αυτόν τον τρόπο δημιούργησαν και το απόλυτο αδιέξοδο για την Ολυμπιακή και για τους χιλιάδες εργαζόμενοι σε αυτήν, πριν την παρέμβαση της κυβέρνησης, η οποία έδωσε και διέξοδο και προοπτική απάντηση, χωρίς κυνήγι μαγισσών, χωρίς συνωμοσιολογία καθαρή, η οποία βασίζεται στα πραγματικά γεγονότα. Τώρα, για τη διαφάνεια. Να μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να πω στην Εθνική Αντιπροσωπεία το εξής. Όσον αφορά, λοιπόν, γιατί πρωτίστως η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι αυτή που ενδιαφέρεται για την διαφάνεια και τους όρους διαφάνειας, που στηρίζει την κυβέρνηση της χώρας και δεν χαρίζουμε σε κανέναν την ευαισθησία για ζητήματα διαφάνειας, να μου επιτρέψετε να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Διαγωνισμοί αποκρατικοποίησης, βήματα, κύριε Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε. Πρώτο βήμα, μετά την έγκριση, αγαπητοί συνάδελφοι, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και το υπογραμμίζω, το ελληνικό δημόσιο αποφασίζει να προκηρύξει τρεις διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες. Μία για το πτητικό έργο, μία δεύτερη για τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών και μία ακόμη για τις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης. Τι προβλέφτηκε εκεί? Προβλέφτηκαν οι εξής τέσσερις φάσεις. Πρώτη φάση, διαφανέστατη και στο φως της μέρας, με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες. Αρχική φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή των υποψηφίων επενδυτών, η οποία ακολουθήθηκε. Από τη δεύτερη φάση, η οποία ήταν η φάση της υποβολής μη δεσπευτικών προσφορών, κύριε Πρόεδρε, και εν συνεχεία για όσους θα προκρίνονταν τελικώς, με βάση τα κριτήρια της επιλογής, πηγαίναμε σε μία τρίτη φάση, η οποία περιελάμβανε την υποβολή δεσμευτικών προσφορών και στο τέλος μία τέταρτη φάση, αν παρίστατο ανάγκη, αφινόταν ανοιχτό το ενδεχόμενο, το ενδεχόμενο τελικής φάσης υποβολής βελτιωμένων τελικών προσφορών. Τώρα, και τελειώνω, για το πτητικό έργο, για τη σύμβαση παριθμών 1, ποια ήταν τα κριτήρια, τι προβλέφθηκε? Η κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα το υψηλότερο τίμημα.
Η αγορά από τον επιλεγέντε επενδυτή κατά το αρχικό κλείσιμο της συμφωνίας του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Panther Airways. Η υλοποίηση από τον επιλεγέντε επενδυτή κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου. Η δυνατότητα του επιλεγέντε επενδυτή να αποκτήσει κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία των εταιριών Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες ΑΕ ή και της θυγατρικής της τελευταίας Ολυμπιακή Αεροπλοεία ΑΕ, με βάση, κρατήστε το κύριοι συνάδελφοι, θα το πω για πολλωστή φορά, είναι αναγκαίο φαίνεται, με βάση τη διενεργηθήσα αποτίμηση από τον ανεξάρτητο σύμβουλο αποτίμησης που καμία σχέση δεν είχε με την ελληνική κυβέρνηση που διορίστηκε από το ελληνικό δημόσιο. Και για τις υπηρεσίες συντήρησης και κατασκευής αεροσκαφών, προβλέφτηκε η κατακύρωση, ένα λεπτό κύριε Σφουνάκη, του διαγωνισμού στον προσφέροντα το υψηλότερο τίμημα και η αγορά από τον επιλεγέντε επενδυτή κατά το αρχικό κλείσιμο της συμφωνίας του 49% του μετοχικού κεφαλαίου. Και βέβαια όλα αυτά έγιναν με όρους διαφάνειας και με πάνω στο τραπέζι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία σκιά, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί η πρώτη, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω με αυτό, οι οποίοι θα ζητούσαμε και θα εξακολουθήσουμε να ζητάμε τη διαφάνεια και το φως, όλα στο φως, είναι η πλειοψηφία, η κυβερνητική, όλων των συναδέλφων που στηρίζουν την κυβέρνηση της χώρας.